Λοιπόν, ξεκίνημα του παιχνιδιού. Τρίτο φύλλο Καζαντού. Εδώ στο σέβερ. Δύο τριών πόντων. Αυτό. Πανάγος. Βαγανικάς. Θα κοιμήθει, συγγνώμη. Καθαρίζουν την υπόλοιψη αμυντικό ριμπάου. Στο 0-3 το σκορ. Καφένιος, τον Αντώνη, Σαγκινίδης, την μπάλα χαμηλά, Καφένιος θα το πει καθαρά. Για τρεις, έστω από ψηλός. Μηδέν έξι. Εξαιρετικό ξεκίνημα τους φιλοξενούμενους. Γιατί
44. Εδώ στο κλεισό του 7. Η Κάζα είναι στο 1-3. Στο 3-0 το τρίτο φύλλο. Άιτητο και ωραίο. Στου τριών πόντων. Ο Αντώνης μαζεύει το rebound και θα κερδίσει και το foul. Πανάγος. Πάσε καλά. Αλλά δεν θα έρθει. Βάζει την μπάλα. Πανάγος. Κοπή. Το καλάθι δεν θα έρθει. Παραμένει το 3-6. Πανάγος. Το καλάθι θα έρθει σε συνθήκη transition. Καλάθι το οποίο πετυχαίνει το νούμερο 10. Ακούς το όνομα Μίτσου. Μπάλα χαμηλά. Καθαρή άμυνα. Λοιπόν, η διαφορά στους 4 μετά την έστωτη βολή. Πανάγος. Καθένιος. Καθοσύνσε στους 3 πόντων. Ο Αντώνης θα πάρει το rebound επιθετικό, επιμένει. Θα βγάλει την μπάλα έξω, πάρει μόνος την προσπάθεια. Να διορθώσω τον Παπάς. Ο Αντώνη του χωριέται για δυναμία, μάλλον τον βλέπω παντού. Έχει περάσει τον πάγκο για να πάρει τον ένας του. Μίτσου. Στον συνδυασμό, το καλάθι θα έρθει. Διακυρός Γερεμέ. 5-10. Οι Κάζα έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά την αναμέτρηση. Είναι στο σύν 6. Σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 7 λεπτά του αγώνα που μόλις συμπληρώθηκαν. Και μέσα ελέξω rebound. Το πιέζει ο Μπαμπάς. Ράντος. Αυτό δεν φέρω λεγά. Ο Ράντος άργησε λίγο. Το παραδέχεται κατευθείαν. Πάμε στο time out. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν. Εκατέρωθεν στους δύο πάγκους. Εκείνη το λάθος. Κάζαμε το που κλέψουν την μπάλα, κοιτάνε να φύγουν στο transition. Να βρουν τον αντίπαλό τους σε αμυντική ανισορροπία. Μίτσου, θα πάρει το foul. Παπάς, μισόγαλος.
Μίτσιου. Ο Αντώνης είναι μέσα και ο Κρέμπι. Παντέλα Θωράντο. Σκυνάς. Ράντες. Θα πάρει το σκριν και τον τρίποντο παράλληλα. Μπάλα στη βάση του Στεφάνης. Απρόσθεκτος ο Γκρέμπι. Κατοχή για τους Κάζα. Σου τριών πόντων. Γκρέμπι. Έτσι το γήπεδο. Θα στοχίσει. Θα λαφέξει, συγγνώμη. 1-35. Ράντες. Σεγκλαρίδης. Μπάλα χαμηλά. Τον Χατζηδήμα. Ο μικρός θα περάσει κάτω τον καλάθι, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Να αφήσει την Πορτοκαλί για να κάνει το 5-13. Μητσιού. Θα κάνει όλα σωστά. Μαντάρα στο τελείωμα όμως. Αμυντικό. Κοίταμε στο τελευταίο λεπτό. Χαμηλά στο σκορ το τριποφύλλο. Ο Παπάς θα αφήσει με το αριστερό. Λιώνει σε 6. Στις 6. Ράντος. Σκυνάς. Πολύ ωραία. Εξαιρετική συνεργασία, πάσα-πάσα από τον άξονα, τελικός αποδείκτης, Σαντήλας και 7-15. Ο Λάμπας θα πάρει το φάουλ, θα μπορούσε να είχε πετύχει και το καλάθι. Τέλος 10 λεπτού, 9-15, θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Άστοχο, γερός στο rebound. Πάτησε καλά, δεν θα έρθει. Καθαρή. 11-15 θα παραμείνει. Ράντος. Μίτσι. 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 Μίτσι.
Πάσχος στην πρώτη. Δεν θα βάλει το καλάθι. Καλάθι 13-15. Το τρίτο φύλλο μειώνει στους 2. Σε άμυνα ζώνης 2-3. Ράντος Καμπύλας. Γερμανές 3 δευτερόλεπτα από πάρα πολύ μακριά το τρίποντο. Ο Λιγερός θα βάλει τα χέρια του. Κατοχή και πάλι για τους Κάζα. Τρακαρίς αντίπαλα σώματα, κατοχή και πάλι για τους Δούμς. Μπελιάννης, Παπάς, Πανάγος, νέο καλάθι από τον κάτι τρίτου φίλου, 15 όλα. Υγερός, Ράντος, Υγερός. Η μπάλα χαμηλά. Καλάθι θα έρθει από Κατζηδήμα, δεν κάνω λάθος. Που θα κλέψει και την μπάλα. Και δεν κάνω. Νέα ωραία συνεργασία. Γερεμές στον Λιγερό, 15-19 με ένα γρήγορο 4-0. Καγκινίδης. Θα πάρει το τρίποντο. Άστοχο. Μπάλα για τους Κάζα. Πάμε σε ένα time out. 5 και 10 με το σκορ στο 15-19.
Λοιπόν, λάθος. Πολύ ωραία συνεργασία, Τσακινίδης. Χάλασε την ασίστ του Δελιγιάννη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν πρόσθεσε δύο πόντους για λογαριασμό της ομάδας του. Πανάγος θα κλέψει. Είναι πάρα πολύ καλό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δελιγιάννης. Υπό το βλέμμα του Δελιγιάννη Τζούνιο στον πάγκο. Μπάλα τα χέρια του Λιγερού. Μητσιού Σιδέρο. Ο Ράντος μαζεύει. Καζίδι μας Λιγερός. Airball. Στην αγκαλιά του Αντώνη. Γιάννης. Είναι το λάθος. Σακελαρίδης δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να πείσει την μπάλα στον καλάθι. Πανάγος. Ισοφαρίσασα 15-15. Αντώνης φωτή στο σύντριον πόντων και δεύτερο ούτε τώρα. Δεν έχει βρει ακόμα αριθμό. Τσεκλαρίδη σε πάλι σε θέση offside, αλλά το μπάσκετ δεν μετράει. Κάθε άλλο. 15-23. Το σερί στο 8-0. Από την ώρα που το τρίτο φάιλο ισοφάρισε στο 15-15. Πανάγος. Γιάννης. Ακούτε το καλάθι. 17-23. Έχει ανάγκη ο ένας εκ των αρχηγών αυτής της ομάδας. Μετά το λάθος το οποίο έκανε. Καζίδι μας. Θα το αφήσει. Ωραία. Μισιού. Στην για δύο. Σιδέρο. Μισιού μαζεύει. Για μια καθαρότατη από το Ζαβίρα. Βήματα συνέχεια. Στην Λαρίδη στην βάση της φορμές. Κατ' οργήνα μόνος μου. Αντί και σύντροφα με τα πληθύντη καλά. Δώσ' μου, αφού με τους δίδυτες.
Ολυμπιακός. Έτσι ότι γράνει τον 6 και τον 95, 18-26. Λοιπόν, να διορθώσω λίγο, με το πράσινο σορτσάκι είναι ο Ράντος, το άλλο είναι ο Χατζηδή μας. Ράντος είναι με ένα φορά. Σε Κελαρίδης θα στοχίσει. Ο Ράντος θα πάρει την μπάλα στα χέρια του. Σε Κελαρίδης στο κατσιβήμα. 41 δευτερόλεπτα, τα 8 για τους Κάζα. Κατσιβήμας για 3. Μπάλα είσαι από Ακουμπάη Στεφάνη. Τρέπει στο αμυντικό Πανόγος. Με τον Δαδιό και ο Λιγερός. 17 δευτερόλεπτα στην κατοχή του τρίτου φίλου. Πανόγος. Το κατσιβή μας θα κλέψει. Φύγει στον επιβιασμό, άντε πιάστε τον. Προβάδισμα 8 πόντων στην ομάδα του. Φοβερή άμυνα, Χατζηδή μας, ο Ράντο. Αν ήταν πιο ψηλός θα κάθουν. Φαντάζομαι, δεν είναι. Μικρή σημασία έχει, για 2 μετρά και έτσι 20-30, εξαιρετικό φίνις πρώτου ημιχρόνου από τους Κάζα Ντούμς. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο ημιχρόνο, ξεκινάει με τρίποντο του Χατζηδή μας. Παπάς, Μητσιού, Τσακινίδης, για 3, Σίδερο, Μητσιού πατάει καλά, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Όπου 22-30, δεν δουλέψαν τα box-out. Καστρίνιος διοικητής Σταγενίδης. Καστρίνιος θα γυρίσει. Καλά τι δεν θα έρθει. Θα πάει με την μέσα. Πανέμορφη ενέργεια. Τους πήρε όλους αμπάριζο σκηνάς. Άφησε την μπάλα στο παρκέ, διέσχισε όλο το γήπεδο. Την άφησε με πανέμορφο τρόπο, κέρδισε και το φάουλ και έχει δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή. Τα έκανε όλα τέλεια σε αυτή τη φάση. Άστο το στην μία και μοναδική βολή που είχε στην διάθεσή του, το ματιάξαμε από ό,τι φάνηκε. 8-39, 22-32, πάντα μπροστά η Κάζα, στο συν 10. Πανάγος. Πάρει το σουτ, για 3! Τη ζητήσαμε ένα τρίτο παιχνίδι και μας την έκανε τη χάρη. 25-32 από τον Γιώργο. Για τη σημασία είπαμε, έχει μπάλα να διηγείται στο καλάθι. Και ο Μπριντεζής με το πεταχτάρι έγινε εκατομμυριούχος, μην το ξεχνάμε. Και κέρδισε όλους αυτούς τους τίτλους, ο Κάρτος αστόχησε. Στο κελαρί, στο επιθετικό rebound. Χάσεις είναι για την μπάλα, Τσακινίδης, Μητσιού βήματα. Παραλίγο το λάθος. Ράντος. Κατσιδί μας, απέναντι του Τσακινίδης. Και πάλι στο Ράντο. Θα μιλάω στον Κελαρίδη, θέλησαν να συνεργαστούν οι δυο τους, τα κάναν λίγο μαντάρα τώρα, λάθος. Για να δείτε το Καστινιό.
Ξεκινήσει για τρεις. Λοιπόν, 25-32. Την μπάλα χαμηλά στη σκηνά. Θα στοχίσει. Θα πάρει το επιθετικό. Κέρδισε το φάουλ. Έχει δοθεί χαμηλά η επαναφορά από την τελική γραμμή της baseline. Αν δεν κάνω λάθος είναι δύο σκορ. Με ένα καλάθι μόνο η Κάσια σε αυτό το δεκάλεπτο. Σε αυτά τα 4 λεπτά. Τσακινίδης. Καστρίνιος. Όπως και στο πρώτο μισό του δευτέρου δεκαλέπτου, οι Κάζα δεν έχουν μπει καλά στο παρκέ. Κατσουφί μας κέρδισε το φάουλ. 13 χειροκροτείται από τους ούλτρα στον τρίτο του φύλου. Έσπερος η δεύτερη. Πέντε και 20. Τρίτο δεκάλεπτο. Πανάγος, μπροστά από το σκηνά, θα δώσει τον Αντών, εκπληκτική ασίστ, το χάσε. Απίστευτο. Απίστευτο. Βέβαια όλα μπαίνουν, όλα κάνονται. Έχεις ειδίκηση στο ακριβό. Πω, πω, πω. Απίστευτα πράγματα γίνονται εδώ. Χάσανε καλάθι. Χάσανε εύκολους δύο πόντους και στην συνέχεια
Το φάγαν με τον τρόπο που το είδατε. Νομίζω ακουμπάει τελευταίος ο Μισόκαλος από τα δικά του χέρια. 27-35. Αντώνης, Μισόκαλος. Δεν θα τελειώσει. Ο Ράτος μαζεύει. Καφένιος, Ανάγος, κι αυτό μέσα, όχι, ρημπάδα από ποιον, από τον Μίτσου, επίσης θα πατήσει καλά, και θα έρθει ο Ράντος από πίσω και θα του δώσει μια μεγαλοπρεπέστατη ταμπά στο 3-4, 27-37. Ζήλεψε ο κύριος Παμπάς, ζήλεψε. Την μπάλα στον Αντώνη, Παμπάς. Θα αφήσει πίσω του το Σινά, θα πάρει και πάλι την μπάλα, θα το χάσει. Μίτσιου, προσποιείται, νέο κόψιμο αυτή τη φορά το Χατζηδήμα. Χατζηδήμας και Ράντος μοιράζουν το ένα φιστίκι μετά το άλλο. Σινάς θα πάρει το τρίποντο μέσα και αυτό. 27-40, το 27-32 με ένα 8-0 τους δίνει προβάδισμα 13 πόντων. Κάζα είναι πάρα πολύ καλή απόψε. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό το 1-3 το οποίο έχουμε μέχρι στιγμής. Ιαν Χατζηδήμας και Ράντος ήταν και στα προηγούμενα παιχνίδια. Θα ρωτήσω μετά. Μίτσιου θα πάρει το rebound. Θα στοχίσει. Σκυνάς προσπάθησε να βρει τον Ράντο. Σήκω, σήκω. Μια καλή άμυνα. Γερός. Βήματα. Τρακάρισε να την βάλω. Πώς τον τζέρε με πάνω. Πρέπει να το δω τώρα. Αυτό δεν έχω ριπλέ εδώ. Ράντος, το Eurostep, τι καλά την πήγε να βάλει ο Μιτζός. Ούτε τι άλλη είναι μεγάλη.
γενικότερα είναι μια ομάδα που πιο μέσω ρεμπηκίας. Σε τριών πόντων από τον Παπά. Στο χάλος επιθετικό, θα κάνει λάθος. Λάθος. Πολύ όμορφη φάση βγάλαμε εδώ. Οι μικροί και θαυματουργοί παίκτες στον Κάζα. Τελικός αποδέκτης ως Αγγελαρίου. Αν θα ήταν λίγο πιο ψηλός θα είχαμε φάση Σολιντέι με Αντιτοκούμπο. Αλλά εντάξει, σε μια μικρογραφία. Άντε να το πω, κάτι ανάλογο ήταν. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό που έγινε. Πάμε στο σπίτι. Πάμε στο σπίτι. Πίσω, πίσω. Πίσω, πίσω. Καβάς. Ιδανικά, να και το ποδοσφαιρικό κοντρόλ και μπάλα. Λοιπόν, 29-43, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο. Και 47, τέταρτο δεκάλεπτο. Η Κάζα μπροστά με 14. Το καλάθι θα έρθει. Ο Σκινάς αποθεώνει Τζερεμέ μετά το καλάθι της πετύχει. Διαφορά στους 16. Παπάς με ταμπλό θα σωθήσει. Επιθετικό rebound. Τεχνικό σκηνό. Την μπάλα στη γωνία. Θα γυρίσει προσπαθεί να κλέψει και θα την επαναφέρει. Όχι, του λέει ο ρεφ. Δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του. Σαν τα πέντε διαφορά στο 13. Yeah.
Airball. Και 44 για το τέλος. Τέσσερα τα πέντε το σκορ. Αντώνης με την μπάλα. Ένα βηματάκι πίσω, θα πάρει το τρίποντο. Αφορχή. Όχι σε καλημέρα. Και νομίζω αυτό ότι αποτυπώνεται και στους 37 πόντους που έχουν πετύχει οι Ροζ. Έχει απέναντι το Τζακινίδη, θα τον αποφύγει. Πάει ο Φρέντι. Μπάλα στον Τζερεμέ, πρέπει να ξεφορτωθεί την πορτοκαλί. Θα το κάνει, θα πάρει το επιθετικό. Το κυνηγάει ο Τζακινίδης. Πάντα στο σύν 8. Νέο άστοχο σου τριών πόντων. Θα το χάσει βήμα. Γκέμπι. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Αυτό 47. Αλλαγή.
αρχίσει, μικερός επιθετικό. Πολύ μεγάλο rebound. Ράμπιος. Τι έκανε ακριβώς εκεί, κανείς δεν κατάλαβε. Επιμύρισε το αθλητικό φάουλ. Ο μικρός θα έκανε ρώσικη σαλάτα και το ξέρει. Έχασε την μπάλα. Είπε μιλάει και λαλάει. Και αυτός και ο Χατζηδή μας, ό,τι και να γίνεται στο παρκέ, είναι άκρο συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Δεν τους έχω ακούσει να διαμαρτύρονται, να γκρινιάζουν ποτέ και σε κανέναν. Είναι δύο παιδιά τα οποία ουσιαστικά κατευθύνουν την ομάδα απόψε. Αλλά η μπάλα έχει δοθεί στους Κάζια. Κιντερός. Αντιδί μας είναι μόνος του για το σούτ της δίκης. Άστοχος. Μένουν ζωντανοί στο κυνήγι τον Κάζια, το τρίτο φύλλο. Τρεμπή. Το φύγει το καλάθι. Έτσι έβαλε τα χέρια του, θα κλέψει την μπάλα. Ραχαία τρίπλα, θα πατήσει καλά. Να πω πολύ, τι καλάθι έβαλε ο άνθρωπος. 40-47, 2-26, πάμε σε time out. Πάμε σε time out. Έβαλε καλά φάρα. Λοιπόν, να πούμε και τι έγινε στην προηγούμενη φάση. Το αντιαθλητικό ισχύει κανονικά. Πήγε άλλος παίκτης να σουτάρει τις βολές. Απίστευτα πράγματα. Για τρεις, θα στοχίσει. 5 πόντους η διαφορά. Κατσιδί μας, λιγερός, κρατάνε τη νίκη στα χέρια τους. Πιέζεται από τον Μίτσιου. Αυτό δευτερόλεπτα στην διάθεση των παιχτών. Κατσίδι μας. Κινάς. Άστοχος. Αυτός μαζεύει. Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες για το τρίτο φύλλο. Πανέκος πρέπει να περάσει το πρώτο μισό. Θα το κάνει. Μίτσιου. Θα γυρίσει. Παπάς για τρεις, άστοχος, Μίτσου μαζεύει, στα 53 δευτερόλεπτα, θα πεθεί το καλάθι, 44-47. Ο Κατσιδί μας πήρε το φάουλ.
και θα πάει αμέσως στον Πανάκο να σηκώσει. 46 δευτερόλεπτα κατά το τέλος. Κατζηρή μας. Θα πάρει το φάουλ. Για ποιο λόγο δώσανε φάουλ κανείς δεν ξέρει τώρα. Πραγματικά. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Θα τσιδί μας να πάει αριστερό διάδρομο, δεν θα το βάλει. Αντώνη στον παπά, έχουν ευκαιρία για τρεις, για την ισοφάριση, όχι. Λάθος, κατάγει πάρα στα χέρια του. Τι πάσα ήταν αυτή. Λοιπόν, έχουμε το φάουλ, ο οποίος θα πάρει ο Σκηνάς. Εδώ. Πανάγος, έρμπολ. Έχασαν ευκαιρία οι Ρος να φέρουν το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία με τον τρίποδο του Παπά. Έπαιξαν με τη φωτιά η Κάζα και δεν καϊκάν. Στην ΑΣ θα στοχίσει. Αυτό ήτανε. 44-49, τελικό σκορ. Σπάνε το αίτητο του τρίτου φίλου.